είναι νέος, μάχημος δικηγόρος, έχει ασκήσει αντιπολίτευση από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξή του και τώρα ο ίδιος διεκδικεί το Δημαρχιακό Θόκο. Ο λόγος για τον κύριο Μάκη Κυριζίδη. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε σε μία ακόμη κατουσίαν συνέντευξη του webtv του myportal.gr. Καλησπέρα κυρία Κλατσίρ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους ε, συνδρομητές της διαδικτυακής ιστοσελίδα, ώστε να πούμε αρκετά πράγματα για την επόμενη μέρα του Δήμου Σαλονίκη. Κύριε Κυριζήδη, πολύ νωρί αποφασίσατε να βγείτε μπροστά και να πείτε ότι εγώ θα ήθελα να είμαι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Γιατί το κάνατε αυτό και αν τελικά έχετε μετανιώσει. Δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου. Κάθε άλλο, όπω πηγαίνει και οδεύουμε προ τι αυτοδιοικητικέ κάλπε, δείχνει ότι ο κόσμο και οι συμπολίτε εκτιμούν την ευθύτητα και την ειλικρίνεια. Αυτό το δρόμο επέλεξα από την αρχή και από τα έδρανα τη αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε όλοι, χωρί συναλλαγέ, Χωρί αγγελώσει, χωρί δεύτερε σκέψει, απλά και μόνο να παρουσιάζουμε τι προτάσει μα και τι σκεφτόμαστε τώρα, όραμά μα για την επόμενη μέρα του Δήμου και αυτό να το κρίνουν ε, εν συνεχεία οι συμπολίτε μα. Mm -hmm. ε, έχετε υπάρξει στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, έχετε ασκήσει αντιπολίτευση ε, και ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τα οποία. Αν είχαν αποφευχτεί ορισμένες καταστάσεις θα μπορούσαν να ήταν και διαφορετικές. Δυστυχώς, ε, η τελευταία διοίκηση του Δήμου και η τελευταία της θητεία, δηλαδή της διοίκησης του Μπουτάρη, αλλά ακόμη περισσότερο βλέπω και από τους ε, συνυποψηφίους μας τώρα, μένουν αποκλειστικά στην εικόνα. Ο Δήμος Σαλονίκης και οι του αρμοδιότητες έχουν μείνει στον αυτόματο πιλότο. Και αυτό δείχνει... Αυτή την άσκημη εικόνα που υπάρχει στην πολιτό, στην καθαριότητα, στο δημόσιο χώρο. Επομένω, είναι η βασική αρχή τη σκέψη μου: το έκαστο εφόετάχτη, δηλαδή ότι η νέα διοίκηση του Δήμου πρέπει να ασχοληθεί πρώτιστα με τι δικέ τη αρμοδιότητε, να φτιάξει το δικό τη κομμάτι, mm -hmm. ώστε να μπορέσει με τη δική τη συμβολή να δώσει μια θετική υπεραξία, ένα θετικό πρόσωπο στη Θεσσαλονίκη. Α αφήσουμε τα κόμματα. Α αφήσουμε την προσωπική επικοινωνία, α αφήσουμε τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και α ασχοληθούμε όλοι μαζί, όπου μα επιλέξει ο συμπολίτη μα, στι βασικέ αυτοδιοικητικέ λειτουργίε. Έχουμε έναν κλεισθένη μπροστά μα. Μέχρι τώρα δεν τον είχαμε. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπήρχε σύμπνοια μεταξύ των παρατάξεων για πάρα πολλά πράγματα. Πώ θα μπορέσει αυτό να λειτουργήσει την επόμενη μέρα αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών. Κάποιοι που ενδεχομένως κοιτάνε το προσωπικό τους όφελος, το βρίσκουν σαν ευκαιρία να τρυπώσουν. Είναι όμως εξίσου μια ευκαιρία για να αρχίσουμε να βλέπουμε ε, την πόλη μας λίγο διαφορετικά και όλοι να μπορούμε να συνεπάρχουμε για συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τους πολίτες και την καλυτέρευση της ζωής τους. Σαφώς είναι μια χρυσή ευκαιρία, ευκαιρία ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε όλοι μας να συνεργαζόμαστε και κυρίως να ακούμε. Εγώ από την πλευρά μου και στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου συνεργάστηκα και με συναδέλφου από άλλε παρατάξει, ακόμα και από τη διοίκηση ε, του κ. Μπουτάρη και μπορέσαμε να περάσουμε, αν θέλετε, ή να σταματήσουμε κάποια κακό σκήμενα ε, στη διοίκηση του Δήμου. Απ' την άλλη, είναι βέβαια ευκαιρία για συνεργασία και για διάλογο. Δεν πιστεύω ότι είναι. Τόσο μεγάλη ευκαιρία για κάποιον να τρυπώσει, γιατί υφίσταται πια ένα πλαίσιο του 3%, ώστε κάποιο να μπορέσει να εισέλθει. Ενώ στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε παρατάξει με πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Λοιπόν. Βασική μα αρχή και βασικό γνώμονα δικό μα είναι η συνεργασία και ο διάλογο. Μόνο με τον διάλογο ω μεθοδολογία θα μπορέσουμε να πάμε την πόλη ένα βήμα παρακάτω. Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει την επόμενη μέρα στο Δήμο Θεσσαλονίκη. Γιατί έτσι, τουλάχιστον, εμεί που σκεφτόμαστε θετικά θέλουμε να πιστεύουμε. Λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ο Μάκη Κυριζίδη βλέπει την Θεσσαλονίκη με ένα τελείω διαφορετικό μάτι. Βλέπει την Θεσσαλονίκη θετικά. Και ποια είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό του, Η Θεσσαλονίκη θετικά. Έχουμε, θε... έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια την Θεσσαλονίκη με στον αρνητισμό. Ε, όλοι μα έχουμε άσχημε εικόνε με στη μνήμη και στην καθημερινότητά μας. Έχουμε συνηθίσει στην ασχήμια. Μπορεί να περάσουμε τώρα φεύγοντας από εδώ, κυρία Κλιάτση, από ένα κάδο ο οποίος είναι ξεχυλισμένος από σκουπίδια, είναι σπασμένος, δεν μπορεί να ανοίξει και από δίπλα του ένα τείχο γεμάτο γκράφιτι και δεν μας κάνει αίσθηση. Mm -hmm. να είμαστε συνηθισμένοι πια στον αρνητισμό, στην αρνητική εικόνα και στην ασχήμια. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Με τι βασικέ αυτοδιοικητικέ λειτουργίε δηλαδή τη επόμενη διοίκηση, οι οποίε θα δώσουν ένα θετικό πρόσημο και θα φτιάξει, θα κάνει πιο θετική και τη ζωή μα και το δημόσιο χώρο. Γιατί Κάνοντα το δημόσιο χώρο πιο θετικό, κάνουμε πιο θετική και τη ζωή των ανθρώπων, επιστρέφουμε τα χαμόγελα και του καλούμε να προσέχουν και αυτοί περισσότερο τη δική του πόλη και τη δική του γειτονιά. Mm -hmm. Η Θεσσαλονίκη από μόνη τη είναι πόλο έλξη πολλών ανθρώπων. Έχει το αεροδρόμιο, έχει το λιμάνι, έχει τι συντηροδρομικέ συνθέσει. Τι παραπάνω θα μπορούσε να γίνει και αν τελικά ο Δήμο θα μπορούσε να είναι αρρωγό. Είναι να ηγηθεί μια συγκεκριμένη προσπάθεια. Πολλοί παραλληλίζουν τη Θεσσαλονίκη με την Βαρκελόνη. Όποιο έχει πάει ωστόσο στη Βαρκελόνη, βλέπει μια τελείω διαφορετική εικόνα από αυτή τη δική μα πόλη. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ, σίγουρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την πόλη μα με τη με Βαρκελόνη. Όσον αφορά το φωτισμό, είναι μια πάρα πολύ σκοτεινή πόλη. Πιο φωτεινέ πόλει είναι το Κάιρο και το Αμάν. Όσον αφορά τις, τα δημόσιο, το δημόσιο χώρο και τα δημόσια μνημεία, σίγουρα μα περνάνε όλη η κεντρική Ευρώπη και άλλοι προορισμοί παρόμοιοι με εμά. Η Θεσσαλονίκη δείχνει μια εικόνα εγκατάλειψη, είναι βρώμικη, είναι σκοτεινή. Τα σπουδαία μνημεία τη, όπω είναι η Ροτόντα, η Αγία Σοφία και ο δημόσιο χώρο, όπω είναι η Νέα Παραλία, είναι εγκαταλειμμένοι. Όλα αυτά πρέπει να φτιάξει η Δημοτική Αρχή πρώτιστα, ώστε να μπορέσει οποιοδήποτε επισκέπτη να έρχεται και να μπορέσει να πει, να δώσει ένα θετικό feedback Στη συνέχεια mm -hmm. στην πατρίδα του. Και απ' την άλλη, ο Δήμο πρέπει να έχει μια μητροπολιτική ε, υφή και δι διοίκηση και να μπορέσει να συνενώσει όλε αυτέ τι προσπάθειε οι οποίε γίνονται για τον τουρισμό. Δυστυχώ όλα αυτά έχουν βαλτώσει, ενώ η διοίκηση Βουτάρια έκανε σπουδαία βήματα την πρώτη τριετία τη, η διπλωματία πόλων και όλε αυτέ οι ενέργειε έχουν βαλτώσει. Έχουν, είχαμε, για παράδειγμα, την, ε, μια φτηνή αεροπορική εταιρεία η οποία έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για πού βοήθησε αυτό, ποιε ενέργειε γίνανε συνδυαστικά και είχαμε μια. Ε πτήση, παράδειγμα χάρη για το Όσλο με 35 ευρώ από την Θεσσαλονίκη προς την Νορβηγία, περισσότερο πήγαν οι Θεσσαλονίκη στην Νορβηγία παρά προσελκύσαμε εμείς mm -hmm. Νορβηγού να έρθουν να επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη. Επομένως, θέλει μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση. Πρέπει πρώτα να φτιάξουμε την εικόνα μας, ώστε να είναι κάτι θερκτικό, να αναδείξουμε τα μνημεία μας, να αναδείξουμε την πολυπολιτισμικότητά μας, το, βυζαντιν, το βυζαντινό χαρακτήρα, τον οποίο τον έχουμε αφήσει πίσω στην πόλη, και να διοικήσουμε με όλους τους υπόλοιπους φορείς, ώστε να, να πετύχουμε ένα κοινό στόχο. Ξέρετε, όλα αυτά που λέτε είναι απλά. Ε, είναι βρώμικη η πόλη, πρέπει να εστιάσουμε στην καθαριότητα. Είναι σκοτεινή η πόλη, θα πρέπει να τη φτιάξουμε με έναν τρόπο. Η νέα παραλία έχει εγκαταληφθεί στο έλεος της. Λείπουν λοιπόν, τελικά οι ιδέες. Είναι θέμα χρηματοδότησης. Απλά μένουμε στην ιδέα και δεν υλοποιούμε, πού βρίσκεται το πρόβλημα. Γιατί πραγματικά δεν πιστεύω ότι ε, κάποιος έχει μία ιδέα και μετά κάθεται στον καναπέ του και από μόνη της θα υλοποιηθεί αυτή η ιδέα και δεν θα θελήσει να κάνει κάτι. Θέλει μια διοίκηση που θα σηκώσει τα μανίκια, προφανώς. Αλλά ε, βλέπουμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο ότι αυτό που μα απασχολεί και απασχολεί το δημόσιο διάλογο είναι ποιο ε, υποψήφιος υποψήφιο είναι πιο αρεστό στον έναν ή στον άλλο κομματικό αρχικό. Ποιο είναι πιο κοντά στο ένα ή στο άλλο κομματικό γραφείο. Δεν συζητάμε για την πόλη. Δεν συζητάμε για το φωτισμό, το πώς θα αξιοποιήσουμε τι νέε τεχνολογίε, το φωτισμό LED, που είναι αδιανόητο η Θεσσαλονίκη εν έτη 2019 να πληρώνει 7, 8, 10 εκατομμύρια παραπάνω επειδή δεν έχει νέε τεχνολογίε στο φωτισμό. Είναι αδιανόητο να μένουν κάθε χρόνο στα δημοτικά ταμεία 15 εκατομμύρια από τα τέλη τα ανταποδοτικά απ τη, που εισπράττουμε από του πολίτε και να μην διοχετεύονται σε δομέ και στην καθαριότητα. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για δημόσιο χώρο σήμερα και να θέλουμε να μιλάμε για πολιτισμό και τουρισμό στη Θεσσαλονίκη και να έχουμε αυτή την ασχήμια η οποία μα και μεγαλώνουμε σε αυτήν την ασκήμα τα παιδιά μα. Επομένω, αυτό που λέμε είναι να σα αφήσουμε τι αγγελώσει. Να αφήσουμε τα κόμματα απέξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Και α συζητήσουμε όλοι μαζί τι θα κάνουμε αύριο για τι βασικέ μα λειτουργίε. Μπορεί να εγώ είμαι δικηγόρο. Όταν ζητάτε κάποιο δικηγόρο, θέλετε κάποιον ο οποίο να είναι ικανό, να έχει νομικέ γνώσει και να ξέρει να χειρίζεται καλά τις οικονομίε και το δίκαιο. Mm -hmm. Δεν δε θα διαλέξετε κάποιο δικηγόρο επειδή είναι ωραίο επειδή είναι σε, κάποιο κομματι... είναι σε κάποιο κομματικό οργανισμό, έχει μια υψηλά ειστάμενη θέση. Δεν διαλέξετε κάποιον δικηγόρο ο οποίο είναι ωραίος στη συμπεριφορά του και είναι ένα αλέγκρο, όπω είχαμε τώρα, ή είναι ένα στάρ. Επομένω, θέλουμε ένα δήμαρχο και μια διοίκηση η οποία θα κάνει τη δουλειά τη. Αν θέλετε εγώ λέω και στου δικού μου συνεργάτε μου ότι εμεί θα είμαστε, αν θέλει ο κόσμο, ένα δήμαρχο καθαριότητα. Θα είμαι εγώ αυτό. Θα είμαι ο δήμαρχο καθαριότητα γιατί πιστεύω ότι με την καθαριότητα και την εφταξία θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και τη ζωή μα και τον πολιτισμό μα και τον τουρισμό μα και να βελτιώσουμε όλη τη δημόσια εικόνα τη πόλη. Πώ γίνεται λοιπόν η επιλογή των στελεχών τη παράταξη, Γιατί βλέπουμε ότι ε, σχεδόν καθημερινά. Ε, ανακοινώνεται και έναν υποψήφιο. Όπως έχουμε κουραστεί από τα κομματικά χρήματα, έχουμε κουραστεί και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εργαστεί σχεδόν ποτέ στη ζωή τους και δεν είναι στον παραγωγικό ιστό αυτή της πόλης. Επομένως, βασικό κριτήριο, πέρα από το πάθος και την αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, βασικό κριτήριο είναι να είναι κάποιος ενεργός πολίτης στη Θεσσαλονίκη. Διαλέγουμε νέου ανθρώπου, όχι νέου απαραίτητα ηλικία, νέου στην αυτοδιοίκηση, οι οποίοι έχουν βουλέψει, έχουν εργαστεί και θα είναι και τα επόμενα χρόνια οι οποίοι οι ίδιοι θα βιώσουν τα προβλήματα αλλά θα βρουν και τι λύσεις του. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια τη επιλογή του ψηφοδελτίου μα και εδώ, το Θεό, συγκροτούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ένα ε, πολύπλευρο ψηφοδέλτιο το οποίο θα διοικήσει την επόμενη μέρα. Γιατί είναι και αυτό ένα βασικό στόχο μα. Να μην έχουμε ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να μα φέρουν 50-100 σταυρού παραπάνω, αλλά να έχουμε ικανού ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να κάνουν 5 ή 10 έργα παραπάνω την επόμενη μέρα στη Θεσσαλονίκη. Και να έχουν δουλέψει, να έχουν κολλήσει ένσημα. Έτσι ακριβώ. Ε, κύριε Κυριζήτη, να σας πάω λίγο στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, γιατί ε, ούκο λίγα έγιναν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Θεσσαλονίκη και λόγω θέσης θα έπρεπε εξ αρχής να πάρει θέση ως Δήμος Θεσσαλονίκης όμως απέναντι... Σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το ζήτημα τη συμφωνία των Πρεσπών. Ανταυτού είδαμε άλλα πράγματα να συμβαίνουν, ε, να συγχαίρουμε τη γειτονική χώρα για όλα αυτά που έχει κάνει ε, και να λέμε πόσο καλή ε, είναι αυτή η συμφωνία. Ποια στάση πιστεύετε θα έπρεπε να είχε κρατηθεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν τελικά όταν κάποιος γίνεται δήμαρχος μπορεί να μιλά για τον ίδιο του τον εαυτό ή πρέπει να σκέφτεται ότι αντιπροσωπεύει και κάποιους από πίσω του. Σαφέστατα πρέπει να περνάνε όλες οι αποφάσεις και ιδίως σε τόσο σημαντικά ζητήματα μέσα από τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλο, μπορεί να μιλάει ο Δήμαρχο ως προσωπικά, ω ως ε, προσωπ... δική του σκέψη. Ε, είχαμε τρομερέ συγκρούσει ε, όσον αφορά το Μακεδονικό, πριν ακόμα έρθει η Συμφωνία των Πρόσφων με όλε τι ενέργειε που έκανε ο κ. Μπουτάρη. Η δική του παράταξη και οι δικοί του άνθρωποι τη νομοποίησαν. Ουδέποτε ε, ήρθαν σε κόντρα με αυτέ τι αποφάσει, ουδέποτε ήρθαν σε κόντρα με όλα αυτά τα περίεργα που έλεγε ο Δήμαρχο πριν τη Συμφωνία των Προσπών. Ε, Εμεί αντιδράσαμε έντονα. Θυμάμαι είχαμε πολύ ωραίε συνειδριάσει οι οποίε είχαμε τρομερέ κόντρε και ρήξει. Σαφέστατα ο Δήμορχο Θεσσαλονίκη, ο επόμενο Δημορχοσταλονίκη, πρέπει να παίρνει θέση. Και πρέπει να παίρνει θέση πρώτο από όλου, ε, λόγω και τη σημασία του Δήμου, αλλά και τη γεωστρατηγική του θέση. Ε, αυτό δεν το είδαμε στι τελευταίε εξελίξει θα έπρεπε ο κύριος Μπουτάρη όχι μόνο να είναι αντίθετο συμφωνία των προσπαθών, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά ιδιαίτερα να μην προκαλέσει όλα αυτά και να διχάζει τον λαό. Ο Δήμαρχο, η κυρία Κλιάτση, και αυτό το λέει και ο καλλικράτης και ο Κλειστένη, είναι ο άνθρωπο ο οποίο διοικεί μια πόλη και είναι υποχρέωσή του να ενώνει του πολίτε. Δηλαδή, οι ενέργειέ του να ενώνουν του πολίτε. Αντιθέτω, βλέπουμε συνέχεια καθημερινά δίπλα μα μια προσπάθεια διχασμού, ακόμα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ενώ σχεδόν όλοι συμφωνούμε σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αν είναι καλή, καλή για την Ελλάδα, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, βλέπουμε πάλι να υπάρχει ένας διχασμός. Να ταμπελοποιούμε τους ανθρώπους, να ταμπελοποιούμε τι συμπεριφορέ, να καταδικάζουμε ένα στον άλλο. Πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Να ασχοληθούμε εμείς με τι αυτοδιοκητικές μας, μας λειτουργίες και δίπλα, πολύ πιθανόν, θα έχουμε την Ευρωκάλπη, και πολύ πιθανότερο ακόμα να έχουμε και εθνικές εκλογές. Επομένως, ας διαλέξουμε τους κατάλληλους εκπροσώπους μας, Ωστε να μα διοικήσουν και να φέρουν τι λύσει σε όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Η υποχρηματοδότηση, πόσα προβλήματα σα έχει δημιουργήσει και αν θα πρέπει τελικά να αναζητηθεί και ο ιδιωτικό παράγοντα, η ιδιωτική πρωτοβουλία. Στο παρελθόν είχαμε δει τα ΣΔΙΤΑ, αν θυμόσαστε, με τι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσει και αυτή η πόλη να κάνει κάποια πράγματα. Ε, είμαστε υπέρ στη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το έχουμε πει, το αναλύουμε καθημερινά με τι σκέψει μα και τι προτάσει μα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν πιστεύω όμω ότι το πρόβλημα τη Θεσσαλονίκη είναι η Σα είπα και προηγουμένω ότι δεκάδε εκατομμύρια μένουν αναξιοποιήτα σε κωδικού, mm -hmm. γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, μελέτε, δεν ολοκληρώνονται διαγωνισμοί, δηλαδή δεν τρέχει το σύστημα του Δήμου Θεσσαλονίκη. Επομένω, η πρώτη σκέψη μα την επόμενη μέρα τη διοίκηση του Δήμου είναι να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα κεφάλαια, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είτε παίρνουμε από το κράτο, είτε εισπράττουμε από του δημότε μα. Επομένω, θέλει μια διοίκηση η οποία θα μελετήσει, θα σχεδιάσει και θα ελοποιήσει άμεσα. Τρανό παράδειγμα για την αποτυχία τη Θεσσαλονίκη και την εικόνα που φέρνει ο Δήμο σήμερα είναι ότι είμαστε, δεν είμαστε η δεύτερη πόλη σε απορρόφηση ΕΣΠΑ όσον αφορά την, τον ελλαδικό χώρο. Ε, Μα περνάει η Λάρισα. Μα περνάνε ε, μικρότερε, τα τρίκαλα. Μα περνάνε πόλει οι οποίε έχουν υποπολαπλάσιο πληθυσμό και υποπολαπλάσιε δυνατότητε. Η Αθήνα ενέταξε γύρω στα 120 εκατομμύρια στο τελευταίο ΕΣΠΑ και η Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα βρίσκεται στα 7-8 εκατομμύρια. Γιατί συνέβη αυτό, αφενό δεν υπήρχε οργάνωση, αφενό δεν υπήρχε σχεδιασμό, είχαμε και τι κακέ σχέσει του κ. Μπουτάρη με τον περιφερειάρχη μα, τον κ. Τζικώστα και όλο αυτό έχει ω αντίκτυπο στην πόλη. Mm -hmm. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω, τι προσωπικέ μα σχέσει τι προσωπικέ μα κομματικέ προτιμήσει, αν θέλετε, και να δουλέψουμε όλοι να εργαστούμε για την επόμενη μέρα τη Θεσσαλονίκη. Όταν αποφασίσατε να κάνετε το επόμενο βήμα και να διεκδικήσετε το Δημαρχιακό Θόκο, πιστεύατε λίγο αργότερα ότι στο δρόμο σας θα συναντούσατε τόσους πολλούς υποψηφίους. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν βέβαια μέχρι το Πρωτοδικείο. Γιατί εκεί είναι, είναι και αυτό ένα θέμα, ένα ζητούμενο. Είναι το νήμα. Ε, δεν είναι κακό. Ξέρετε, οι υποψηφιότητε είναι σαν τα λόγια. Ε, μπορεί να είσαι φλίαρο, αλλά μπορεί να έχει πλουραρισμό από και απόψει. Ή μπορεί να είσαι λακωνικό να... και να έχει ταυτόχρονα μια ένδυα επιχειρημάτων. Επομένω, δεν είναι κακό αυτό ο ο πλουραλισμό υποψηφιότητων, εμεί το δεχόμαστε με χαρά, αρκεί ο καθένα να λέει κάτι, να συνεισφέρει κάτι για την επόμενη μέρα τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε αντίθετοι σε κομματικά χρήματα και με λύπη βλέπουμε ότι σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο ασχολείται ο δημόσιο διάλογο και η ατζέντα του δημόσιου διαλόγου μονάχα με αυτό. Επομένω, εμεί είμαστε υπέρ. Της, των πολλών υποψηφιωτήτων, είμαστε υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν την λοιπόν επόμενη μέρα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη και πιστεύουμε ότι αυτό θα φέρει ένα θετικό πρόσημο για την επόμενη λοιπόν μέρα τη αυτοδιοίκηση. Του γνωρίζετε όλου αυτού ε, που διεκδικούν ε, τη δημόσια Σχεδόν όλου. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε μια, μια, παρέα, μια παρέα, ένα χωριό όπω λέμε, όλοι γνωριζόμαστε. Ε, οι περισσότεροι από αυτού βέβαια έχουν μια πολύ μεγάλη πορεία στα κοινά. Εμεί δεν έχουμε ω προσπάθεια την ίδια αναγνωρισιμότητα και την ίδια πορεία στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην αυτοδιοικητική. Του γνωρίζουμε, σεβόμαστε την πορεία του. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το τι θέλει η Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα τη διοικήσεώ τη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να εκλεγούν νέε και δυνάμει για το διακύβευμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, γιατί το διακύβευμα είναι 2019-2027. Κανένα, καμία δημοτική αρχή δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο τη και δεν επιθυμεί, αν θέλετε, η ίδια να μείνει μονάχα για μια περίοδο. Ε, όλα αυτά φέρνουν στο μυαλό μα και πιστεύουμε ότι θα πείσουμε του συμπολίτε μα ότι πρέπει να αλλάξουμε από όλε τι πρακτικέ του παρελθόντο και όσου εκπροσωπούν αυτέ τι πρακτικέ. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν και με την υποψηφιότητά του όλε αυτέ τι πρακτικέ τι οποίε μα έχουν ταλανίσει ω χώρα τι προηγούμενε δεκαετίε. Mm -hmm. ε, κύριε Κυριζίδη, αν εκλεγείτε, τι πιστεύετε ότι ε, θα μπορούσατε να κάνετε τι πρώτε 100 μέρε, Είναι μια κλεισέ ερώτηση. Ε, δεν ξέρω όμω αν υπάρχει πραγματική απάντηση και αν ε, ε, υπάρχει ειλικρινή απάντηση το τι κάποιος θα μπορούσε να κάνει τις πρώτες 100 ημέρες αναλαμβάνοντας α, τη διοίκηση ενός Δήμου από μία θέση στην οποία δεν έχει προϋπάρξει. Ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργεί ο Δήμος και ξέρω πολύ καλά και το νομικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. Ε, αυτός θα είναι... Ε, αυτό θα είναι και ο τίτλο του προγράμματό μα, το οποίο θα παρουσιάσουμε τι επόμενε μέρε. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να φύγουμε από τι εκθέσει ιδεών. Ξέρετε, τα προγράμματα όλων, αν τα δείτε τελευταίες 15, τα τελευταία 15 χρόνια τη αυτοδιοίκηση, είναι σχεδόν όλα ίδια. Είτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο Ηράκλειο. Όλοι, ε, λε και αντιγράφει ο καθένα τον άλλον, δια, χρησιμοποιεί διαφορετικέ λέξει και φέρνει το δικό του πρόγραμμα. Ε, θα φύγουμε από, από αυτέ τι ανούσιε εκθέσει ιδεών και θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο, χρονολογημένο και άμεσα Κοστολογημένο την επόμενη μέρα. Τις πρώτες 100 μέρες έκανα πάρα πολλά ε, θα βελτίωνα την εικόνα της καθαριότητας, θα, προκύρησα, θα τα διαγωνισμούς όσον αφορά ε, το φωτισμό, τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο, θα ελοποιούσα μελέτε για παρεμβάσει πιο πολύ στι γιατί έχουμε παρατήσει και τη γειτονία, ξέρετε. Το τέταρτο διαμέρισμα στην Τούμπα έχει να γίνει κάτι 12 χρόνια, 15. Ε, στην Πέμπτη Κοινότητα, στην Ξηροκρίνη, στην Τριανδρία. Όλοι είναι δυσαρεστημένοι και με τεράστια προβλήματα. Επομένω, στι πρώτε μέρε θα βελτίωνα αυτή την εικόνα και θα έκανα την Θεσσαλονίκη να έχει μια, ένα μεγαλύτερο θετικό πρόσημο. Θα έφτιαχνα τι γειτονιέ, θα έκανα παρεμβάσει ώστε οι Θεσσαλονίκη να χαμογελάσουν και να σεβαστούν και οι ίδιοι με τη σειρά του στη συνέχεια τον δημόσιο χώρο. Όσοι δεν ξέρουν τον Μάκη Κυριζίδη, τι θα θέλατε να μάθουν για εσά, Πού γεννήθηκε για παράδειγμα και πού μεγάλωσε. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Άνω Τούμπα. Το πατρικό μου είναι πίσω, στην, πίσω από την Αγία Μαρίνα, πάνω στο κρυονέρι, εκεί πήγα δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ε, σπούδασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ε, μέχρι ενός χρόνο, ένα χρόνο πριν έμενα και στην, στην Τούμπα, εκεί στην περιοχή μου, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και είναι όλη η φίλη μου, η οικογένειά μου, ε, τον τελευταίο χρόνο κατοικώ στο κέντρο της πόλης. Είμαι δικηγόρο, μάχημο δικηγόρο, στο γραφείο μου είναι απέναντι τα δικαστήρια. Βασικά θα έλεγα ότι είμαι ένα πολίτη ο οποίο αγαπά τον αστικό ιστό του Δήμου Θεσσαλονίκη, είναι ερωτευμένο με αυτόν και προτίθεται να ζήσει τα επόμενα 30 χρόνια. Του μπιότη, τι ομάδα όμω. Ηρακλή. Πώ προέκυψε Λόγω. αυτό. Εντάξει, είναι λίγο παράδοξο. Ε, ο πατέρα μου άρρωστο τότε με τον Χατζιπαναγί ε, στα πολύ καλά χρόνια του Ηρακλή, τα ποδοσφαιρικά. Έτσι προέκυψε και η ομάδα μου, στην οποία δεν σας κρύβω ότι τα παιδικά μου χρόνια είχα διάφορα προβλήματα μες στην ε, ασπρόμαυρη τούμπα, αλλά κράτησα ψηλά το φρόνημα του Ηρακλειδέα. Κύριε Γυριζίδη, βλέπω και έχω ακούσει στο παρελθόν, το λέω ναι. ότι οι Ηρακλειδείς είναι μόνο 300 και τελικά όποια πόρτα και αν χτυπήσει βρίσκει όχι έναν Ηρακλειδέα, αλλά περισσότερου. Το λέω και από τη δική μου ε, οικογένεια, ορμόμενη. Τελικά, πώ είσαστε σε αυτή την ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ αλλά είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και, αν θέλετε, κουμπωμένοι. Έτσι είναι και η Θεσσαλονίκη όμω. Είναι το ίδιο πράγμα, ξέρετε. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλέ δυνατότητε, έχει πάρα πολλά να δώσει. Αλλά είναι κουμπωμένη, είναι, είναι μαζεμένη γιατί έχει αυτή την άσχημη εικόνα και γιατί δεν βρέθηκαν άνθρωποι ώστε να την απογειώσουν. Έτσι είναι και η Ερακλήδη. Μόλι θα φτιάξει η ομάδα, και ελπίζω ότι θα φτιάξουν τα, τον επόμενο καιρό ε, όλε οι δικ, δικέ λειτουργίε και θα μπορέσει να ανέβει και στο ποδόσφαιρο στη Super League. Θα δούμε ότι πόσοι Ηρακλήδη υπάρχουν και θα αγκαλιάσουν και την ομάδα, θα αγκαλιάσουν μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ποντιακή καταγωγή, ο Μάκη Κυριζίδη. Ποντιακή. Ενεργό στον Ποντιακό, στον οργανωμένο Ποντιακό χώρο. Ε, έχω αρρώστια με την Ποντιακή παράδοση. Μ' αρέσει πάρα πολύ ε, όλο, όλο αυτό το πάθο που εμπνέουν όλοι ο οργανωμένο Ποντιακό χώρο για το που κρατάει αυτέ τι παραδόσει και σηκώνει ψηλά ακόμα ε, όλα αυτά τα έθιμα και τις μνήμες που φέρνουν από τις χαμένες πατρίδες οι προγόνοι μας. Έχουν διαφορετικό DNA πόντι από τους υπολείπους. Η, η, μητέρα μου είναι θρακιώτησα. Ο πατέρας μου πόντιος, εγώ πάντα όταν λέω ότι είμαι πόντιος η μητέρα μου διαμαρτύρε, διαμαρτύρεται και εκεί λέω ότι το ποντιακό γονίδιο είναι σίγουρα πιο επιθετικό και γι' αυτό υπερισχύει πάντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την α, σημερινή συνέντευξη και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να, να είστε καλά. καλά. Εγώ ευχαριστώ.